Ακριβώς. Ο Μαχάμετ Ζαρίφ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ για τις πρώτες κυρώσεις πρόσωπο αξιωματούχα ανώτατο του Ιράν. Μάλιστα, είναι πολύ σκληρές, καθώς κατάσχουν ολόκληρη την περιουσία του. Βέβαια, είχαμε και ήδη την πρώτη αντίδραση από τον σκληρό ηγέτη του Ιράν, τον Ροχανί, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ φοβούνται τον Υπουργό Εξωτερικών μας, επειδή μιλάει έξω από τα δόντια και δείχνει ποιοι είναι οι ηγέτες τους και ποια είναι η κυβέρνησή τους. Έχουμε λοιπόν μια συνέχεια στην πολεμική δηλώσεων και εκατέρωθεν κυρώσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά στο κάδρο υπάρχει και η αντιπαράθεση που έχει το Ιράν με τη Βρετανία, με την κατάσχεση των εκατέρωθεν πλοίων. Μάλιστα, πριν από λίγο η Βρετανία δήλωσε ότι εμείς κρατήσαμε το ιρανικό πλοίο νόμιμα, ενώ εκείνοι κρατούν το δικό μας παράνομα. Το ιρανικό πλοίο Grace One ήδη βρίσκεται στην 24η μέρα υποκατοχή των Βρετανών, αλλά αντίστοιχα και οι Βρετανοί έχουν ένα ιρανικό πλοίο υπό την κατοχή τους. Υπάρχει μια ισορροπία τρόμου στα στενά του Ορμούς, Ανδρέα και Μπάγια, ακριβώς επειδή δεν μπορούν οι δύο μεγάλες δυνάμεις να τα βρουν, δηλαδή η Βρετανία και οι ΗΠΑ, με το Ιράν. Με αυτό έχει ως συνέπεια τα περισσότερα πλοία να μην μπορούν να περάσουν από αυτά τα στενά. Μάλιστα, πριν από λίγο την πληροφορία ότι τουλάχιστον 30 με 40 πλοία αλλάζουν καθημερινά την κατεύθυνσή τους, καθώς δεν μπορούν να ρισκάρουν να περάσουν από αυτά τα στενά χωρίς τη συνοδεία κάποιου πλοίου του πολεμικού ναυτικού που ούτως ή άλλως το κάνει η Βρετανία για τα δικά της πλοία. Έτσι λοιπόν έχουμε μια αναστάτωση στην περιοχή που συνεχίζει να επιδεινώνεται, μια αύξηση της έντασης που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει εν μέσω καλοκαιριού και εκατέρωθεν βέβαια δηλώσεις εμπριστικές που δεν φαίνεται να κατευνάζουν καθόλου το κλίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία Βερισσαράτου.